Μπορεί εσείς στις διακοπές σας να χαλαρώσετε και να ξεφύγετε λίγο από την καθημερινότητα. Καλό θα είναι όμως να μην ξοδέψετε πολλά, καθώς τους επόμενους μήνες ο λογαριασμός που θα κληθείτε να πληρώσετε στην εφορία θα είναι βαρύς, μιας και το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να μαζέψει στα κρατικά ταμεία 23,3 δις ευρώ, από τα οποία τα 6,3 δις ευρώ είναι άμεση φόρη. Φέτος δεν πήγαμε. Λόγω κρίσης βέβαια. Όχι. Δεν πήγαμε πουθενά. Για μπάνιο πήγαμε. Φάγαμε έξω το βράδυ. Άμα τα χαλάσατε όλα, δεν θα έχετε να πληρώσετε τους φόρους. Εγώ με το φόρο μου τον έχω πληρώσει το φόρο. Ένφια έχουμε ένα 500άρικο. Δύο συνταξιούχοι. Okay. Δεν έχουμε τίποτα φράγκο, μόνο τι παίρνουμε το μήνα. Αναλυτικά, επιστρέφοντας από τις διακοπές σας, θα πρέπει να αρχίσετε να κάνετε τα κουμάντα σας για να μην σας πέσει βαρύ το μενού της εφορίας. Καθώς το Σεπτέμβριο πρέπει να πληρωθούν περίπου 1,8 δις ευρώ από τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος και την πρώτη δόση του ένφια. Τον Οκτώβριο περιμένει η δεύτερη δόση του φόρου ακινήτων που αντιστοιχεί σε περίπου 550 εκατομμύρια ευρώ. Ούτε πήγαμε, ούτε χαλάσαμε, γιατί δεν υπάρχει. Και ίσα να μπορούμε να πάρουμε τα απαραίτητα να ζήσουμε. Έρχεται τώρα και τι δεν έρχεται. Λένε πως τώρα θα είναι τα χειρότερα. Διακοπές εγώ δεν πήγα, λόγω του οικονομική κρίση τώρα. Δεν πήγα φέτος. Κανονικά πρέπει να κανονίσεις τι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή όσο φτάνει λέει, αυτό να μπορείς να ανταπεξέλθεις. Εγώ πάντα δεν χρωστάω. Κοιτάω να πληρώνω τους φόρους μου αυτά, αλλά δεν είναι όλοι συνεπείς. Το Νοέμβριο κλείνει ο κύκλος του φόρου εισοδήματος με την τρίτη δόση, ενώ πρέπει να καταβληθεί και η τρίτη δόση του ένφια, ανεβάζοντας το λογαριασμό στα περίπου 1,7 με 1,8 δις ευρώ. Τι χαλάσαμε? Ελάχιστα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ελάχιστα. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Το ξέρω, είμαι ενημερωμένη. Δύο δωμάτια έχω που μένω και θα μου έρθει ένφια. Απαράδεκτο. Πότε κάναμε οικονομία? Πολύ. Πάρα πολύ. Το Δεκέμβριο, πέρα από την τέταρτη δόση του φόρου ακινήτων, θα πρέπει να πληρωθούν περίπου 1 με 1,1 δις ευρώ για τα τέλη κυκλοφορίας του 2017, τα οποία θα έχουν πολλές αλλαγές αλλά και εκπλήξεις. Και τον Ιανουάριο κλείνει και τυπικά ο κατάλογος των φορολογικών υποχρεώσεων του 2016 με την καταβολή της πέμπτης και τελευταίας δόσης του ένφια.